Ως έχουμε καθιερώσει από αυτήν εδώ την εκπομπή λόγω και των Αμερικανικών εκλογών που είναι στις 5 του Νοέμβρη την 1η Τρίτη του Νοέμβρη γίνεται, γίνονται πάλι οι εκλογές να ασχολούμαστε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες σιγά σιγά και όσο περνάει ο χρόνος ακόμα πιο βαθιά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Οδυσσέας Γραμματικάκης, ο ειδικό επί των Αμερικανικών Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Για πες. Ε, λοιπόν, πού να ξεκινήσω από τα νέα, από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών ή από το Ρεπουμπλικάνων. Εκεί, κυβερνούν οι Δημοκρατικοί. Ωραία. Άρα θα πρέπει να ξεκινάμε από θεσμικά. Την... Ξεκινάμε, πάτε. Σωστά. Από την <laughs> Νίνα, αντιπρόεδρο και υποψήφια για την Προεδρία, λοιπόν, Κάμαλα Χάρη, η οποία εμφανίστηκε χθε μαζί με την Όπρα Winfrey, oh. την βασίλισσα των Μίντια, όπως την αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια συνέντευξη έτσι με έναν διασκευαστικό από... χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλειστή, Εντάξει, μια Εντάξει, όταν πά στη, στην Όπρα, Oprah... Ω, oh, αυτή είναι η Μέρλ Στρίπ, ναι. ε. Ήταν μαζί με διάσημους, η Μέρλ Στρίπ, ο Μπεν Στίλερ, ο Κρις Ροκ, η Τζούλια Ρόμπερτς, οι οποίοι... Το ε, Μισό χόλιγου, ε, δηλαδή, ουσιαστικά. Ακριβώς, αστυχάς. ναι. Ε, το Μισό Χόλιγουντ υποστηρίζει δημοκρατικού έτσι Σωστό. κι αλλιώς. Η Όπρα Γουίνφρεϊ έχει ε, έτσι και, δυνα, και δύναμη ως... Ε, και αν δεν κάνω λάθος, συνολή, και διακόπτω, από πολ... ό,τι είδα ναι. από τα πλάνα ήταν και διαδραστικό. Ναι, Είχε ναι, ναι. και μέσω του διαδικτύου μπορούσαν να απευθύνουν ερωτήσει. Η ο διάσημη κόσμο. ήταν μέσω διαδικτύου. Δηλαδή, βλέπουμε α, εδώ πέρα α, την Airy να μέσω του Skype, α πούμε και να ε, μιλάει με την Καμαλαχάρη Εγώ όταν την είδα νόμιζα ότι ήταν παρούσα αλλά όχι δεν ήταν όχι, όχι. Δε, Την πράγμα. αποκάλεσε και πρόεδρο να πούμε η Μέριλ Στρίπ, κατευθείαν Οπα. Ε, Ναι οπότε ήταν, Ά, μια, Ζουλια, ήταν μια συνέντευξη έτσι γύρω από ζητήματα ε, για τη στάση τε, των, των Ρεπουμπλικανών ήταν περισσότερο η Καμαλαχάρη μπορούσε να αναπτύξει έτσι Πιο χαλαρά, να το πούμε, σε ένα πιο χαλαρό κλίμα, τι πολιτικέ τη. Επιτέθηκε στον Τόναντ Τραμπ για τη στάση του στα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Υποσχέθηκε ότι θα υπογράψει ένα νομοσχέδιο για την ασφάλεια των συνόρων όταν γίνει πρόεδρος... και κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικάνου ότι ήταν αυτοί που απέρριψαν το νομοσχέδιο για την ασφάλεια των συνόρων πριν τρει μήνες Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει αυτό. Έγινε συζήτηση και για την οπλακοτοχή, όπου η, η Κάμα Λαχάρι είπε ότι τη βάλει στο σπίτι τη θα τον πυροβολήσει και ότι δεν θέλει να πάρει τα όπλα από τους ε, Αμερικάνους πολίτες. Είπε ότι όποιος εισβάλλει θα τον πυροβολήσει. Ναι, το προσπάθησα να μην κάνει το ίδιο λάθος που έχει κάνει ο Δουκάκης. <laughs> λοιπόν, <laughs> ακριβώς αυτό προσπάθησα είναι, να κάνει. Οι, οι επικοινωνιολόγοι έχουν πέσει από ε, πάνω της για να μην ε, κάνει καλά, κάποιο λάθο. Πάντω όταν όποιο πάει στην όπρα, όχι απλώ τον βλέπουν όλοι, ναι. δηλαδή μπορεί να κάνει διάγγελμα κηρύξη πολέμου ο Αμερικανό Πρόεδρο και να το δει, ξέρω εγώ, ένα 30% των Αμερικανών στην όπρα. Πραγματικά. Θα το δει ένα 60%. Πραγματικά. Και είναι, είναι έτσι ένα γεγονό, α πούμε, ότι η δύναμη τη όπρα είναι τέτοια. Η δύναμη εννοεί η εξουσία που έχει όσον αφορά έχει την εκπομπή. Η αποδοχή, ρε παιδί μου, Ακριβώς. που έχει στο αμερικανικό και τηλεοπτικό Ακριβώς. κοινό. Σαν προσωπικότητα. Είναι, τη θεωρούν όντω βασίλισσα των media ε, και τη ε, τηλεοπτική ζώνη όταν έκανε την εκπομπή ναι. για πολλά χρόνια. Γιατί τώρα δεν κάνει, γι' αυτό ναι, είναι εντυπωσιακό. Ναι, ναι. Ότι έκανε ειδική, ουσιαστικά επανήλθε για δύο-τρει ώρε. Για, γιατί έχει αποσυρθεί από τα talk show. Ναι, ναι, ναι. Και ουσιαστικά επανήλθε μόνο και μόνο για την Κάμαλα Για ενίσχυση. Ε, Πόσο... όταν είχε υποστηρίξει, λένε, τον Μπαράκ Ομπάμα το 2008 στις προκριματικές εκλογές ε. των Δημοκρατικών, κατάφερε να κινητοποιήσει περίπου ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους. Ε. Δηλαδή χρεώνουν κάποιοι αναλυτές στη νίκη Ομπάμα, τι... στην Σόπρα. Σόπρα. Ε, τη νίκη του Ομπάμα στην υποστήριξη της σοπα. την νίκη του Ομπάμα έναντι της Έχει, να έχει, τότε. έχει πολλούς υποστηρικτές και πλέον σοβαρούς. Η λοιπόν, Swift, ναι. δεν είναι λίγο, ναι, ναι. η όπρα δεν είναι το λίγο, το κατεστημένο του Hollywood το θα μισό, λέγαμε, ναι το μισό Hollywood yeah. δεν είναι και λίγο, και τη show business ναι. από την άλλη πλευρά έχουμε κάτι άλλο για τους δημοκρατικούς. Για, για πάμε για τους δημοκρατικούς στους... είναι, είναι λιγάκι η αντίθεση σήμερα, οι δημοκρατικοί είναι yeah, σε yeah, ένα yeah. σε μια κατάσταση κάπως εφορίας θα yeah. το λέγαμε οι ρεπουμπλικάνοι από την άλλη Τα βάφουν λίγο μαύρα τα yeah. πράγματα τα προβλήματα για τον Τραμπ δεν σταματάνε. Αρχικά χθες βρισκόταν, μίλησε σε, στους, σε, μπροστά σε εβραίους ψηφοφόρους και για το Ισραήλ και Αμερικανο-Ισραηλινούς στην yeah. ουσία και κατηγόρησε, τους κατηγόρησε μέσω τους Εβραίους, τους Αμερικαν, Αμερικανούς Εβραίους ότι αν λέει το 60%, το 60 ψηφίσουν τον εχθρό ενώντας την Καμαλαχάρης, εχθρό χρησιμοποιείς την έννοια εχθρός, τότε το Ισραήλ δεν θα υπάρχει στα επόμενα δύο χρόνια. Επανέλαβε αυτή την πεποίθηση και όπω ε, όπως λέει το... Αυτό που θεωρεί ότι θα γίνει, ότι το Ισραήλ δεν θα υπάρχει άμα δεν βγει ο Ντόναλτ Τραμπ. Αλλά κατηγόρησε ότι οι, κα, κατέχουν οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι στο χέρι τους είναι η δύναμη η, ναι. να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτό το πράγμα. Ναι, παίζει άλλο, πάλι βρώμικα. Αλλά ο, 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 αυτό τώρα. είναι το, το, λιγότερο αυτή τη στιγμή ναι. που συμβαίνει, καθώς στη Βόρεια Καρολίνα, μία από τις πιο κρίσιμες πολιτείες στι ναι. στις εκλογές του Νοεμβρίου, ο υποψήφιος κυβερνήτης με τους Ρεπουμπλικάνους και ένας από τους υποστηρικτές του Τραμπ, είναι δηλαδή τραμπικός, mm. έχουν βγει φωτογραφίες μαζί, ο Τραμπ έχει, έχει μιλήσει σε ομιλίες του. Τον οποίο τον είχε αποκαλέσει ο Τραμπ Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ σε, στε, σε στεροειδή, καθώ είναι Αφροαμερικάνο, ναι. ο, ο υποψήφιο κυβερνήτη ε, τη Βόρεια Καρολίνα. Βγήκε λοιπόν μια δημοσιογραφική ανάλυση του CNN, ναι. στο οποίο δείχνει ότι αυτό ο άνθρωπο, ο Μάρκ Ρόμπινσον, λοιπόν, πριν περίπου 10 χρόνια εί, είχε λογαριασμό σε μια ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου, αυτό εδώ είναι που ναι. βλέπουμε ο, και έγραφε σχόλια. από αυτά τα σχόλια έχει προκύψει ότι έγραφε τον αυτό τον εαυτό του μαύρο ναζιστή. Έκανα διάφορα σχόλια για τον Χίτλερ ότι άμα να φέρουμε τον Χίτλερ στο λευκό οίκο και τι δεν θα άδεινα να το δω αυτό. Έχει κάνει διάφορα σχόλια όσον αφορά... Έχει αυτό αυτοποκ... αποκαλέστηκε ο ίδιος ανώμαλος στο, ε... Αυτό ο κύριο που βλέπουμε στην ναι, οθόνη μα. Στην έτσι. ιστοσελίδα αυτή είπε τον εαυτό του ότι είναι ανώμαλο και ότι του αρέσουν οι ταινίε πορνογραφικού περιεχομένου με τρανσέξουαλ, ενώ την ίδια στιγμή έχει πάρα πολύ. Και είναι υποψήφιο γιατί. Για κυβερνήτη τη Βόρεια Καρολίνα. Μια από τι swing states. Ακριβώ. Αυτό εδώ. Ναι. <laughs> χάνει τι δημοσκοπήσει από τον δημοκρατικό αντίπαλο την ίδια στιγμή έχει πάρα πολύ σκληριστά στο ζήτημα των ΛΟΑΤΚΙ και στο ζήτημα όλων αυτών των δικαιωμάτων στην ουσία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. είχε πει ότι κάθε τρανσέξουαλ γυναίκα η οποία θα πηγαίνει σε μπάνιο γυναικείο γιατί εκεί στην Αμερική υπάρχει αυτό το ναι. ζήτημα με τα μπάνια, το που πηγαίνουν ναι, ναι. οι άνθρωποι που έχουν κάνει ε, αλλαγή φίλου, θα συλλαμβάνεται, είχε δηλώσει. Την ίδια στιγμή έγραφε αυτά τα πράγματα πριν λίγα χρόνια στην ιστοσελίδα αυτήν. Ο ίδιο αρνείται ότι είχε κάνει τα σχόλια αυτά. Ε, δεν αποχωρεί από την κούρσα. Το επιτελείο του Τραμπ έχει ανησυχήσει πάρα πολύ. Έπα, ε, προφανώ ε, και έχει ανησυχήσει. Δηλαδή, αυτό το προφίλ που μα παρουσίασε ναι. για το συγκεκριμένο Ρόμπινσον, Μάρκ Ρόμπινσον. Τι να πει κανεί δηλαδή. Ο Τραμπ, ε, είπε το επιτελείο είπε ότι η καμπάνια του πρόεδρου Τραμπ επικεντρώνεται στο να κερδίσει το λευκό οίκο και να σώσει τη χώρα και ότι η Βόρεια Καρολίνα, η Βόρεια Καρολίνα είναι ένα κρίσιμο μέρο αυτού του σχεδίου. Αύριο ο Τραμπ πηγαίνει στη Βόρεια Καρολίνα. Ναι. Μα Πότε νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθο, συνεχώ πηγαίνει ο Τραμπ. Δεν πηγαίνει. Ε, Στοχευμένε είναι πλέον οι περιοδίε του. Πάει εκεί που πιστεύει ότι θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Ναι. Όχι μόνο πιστεύει αυτό, εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Και η Κάμαλα και... σε... χάρη στην Τζόρτζια. Σωστό. Ε, Προφανώ. Και αν δούμε, βέβαια, μετά τη δολοφονική επίθεση, απόπειρα που έγινε εναντίον του, ουσιαστικά έχει και αλεξίσφαιρο τζάμπι ναι. μπροστά πλέον. Δεν ομιλεί έτσι ανοιχτά όπω μιλούσε τι προηγούμενε φορέ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκυριακό. Επίση.